Ορθοδοξία και καθοδοξία. Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλ Γούβαλος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε Δευτέρα Παρουσία και Αρπαγή της Εκκλησίας. Μεταφερόμεθα στα βόρεια της Αττικής, σε ενωριακό ναό και σε κυριακάτικη λειτουργία. Εκεί εκφωνήσαμε ομιλία με θέμα Δευτέρα Παρουσία και Αρπαγή της Εκκλησίας. Η ηχογράφηση είναι καλή, μόνο που σε μερικά σημεία ακούονται κάποια κλάματα μικρών παιδιών. Στις ημέρες μας αναπτύσσει δραστηριότητα η αίρεση των Πεντηκοστιανών. Αυτοί ασχολούνται πολύ με τα έσχατα. Κάθε τόσο αναμένουν εσχατολογικά γεγονότα και κάθε τόσο διαψεύδονται. Παίρνουν μερικές περικοπές και χωρία της Αγίας Γραφής, τα παραποιούν, τα παρερμηνεύουν, κάνουν άσχετες συγκολήσεις και τελικά διαστρεβλώνουν εντελώς τον Λόγο του Θεού. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ερμηνεύσουμε σωστά τα εσχατολογικά χωρία και για να προφυλάξουμε τους Ορθοδόξους από τις πεντηκοστιανές πλάνες, αλλά και για να αφυπνίσουμε όσους λίγο ή πολύ επηρεάζονται από τις αιρετικές ιδέες. Θέλουμε ο κάθε Ορθόδοξος να καταλάβει επακριβώς τι διδάσκει η Αγία Γραφή για τα γεγονότα που σχετίζονται με τη Δευτέρα Παρουσία. Στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου γίνεται λόγος για τη συντέλεια του κόσμου και για τη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί αναφέρεται ότι θα έλθει ο Χριστός γεμάτος δόξα με όχημα τ' ανέφη, όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Ματθαίος ΚΔ 30. Το θέαμα θα είναι συγκλονιστικό. Η εμφάνιση του Κυρίου θα έχει ανυπέρβλητο μεγαλείο πάνω από κάθε φαντασία. Πριν εμφανιστεί ο Χριστός, θα προβάλλει γεμάτος φως και δόξα ο Σταυρός, ο οποίος ονομάζεται σημείον του Υιού του Ανθρώπου. Τότε εμφανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό. Και αυτός ο λόγος υπάρχει στο ίδιο χωρίο, Ματθαίος ΚΔ 30. Πρώτα αναφέρεται η εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού και κατόπιν η γεμάτη δόξα και δύναμη εμφάνιση του Κυρίου επί των εφελών του ουρανού. Και τα δύο στον 30ο στίχο, Ματθαίος ΚΔ 30. Στον επόμενο στίχο, τον 31ο, αναφέρεται ότι οι άγγελοι με βροντερά σαλπίσματα θα διατρέξουν όλη τη γη και θα συγκεντρώσουν όλους τους δικαίους και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Σ' όλη τη γη, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, οι άγγελοι υπό τον ήχο σάλπιγγος μεγάλης ισχυρών σαλπισμάτων θα κάνουν έργο επιλογής, θα διαλέγουν τους καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Μπορεί σε ένα κατάστημα, σε ένα γραφείο να βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι. Οι άγγελοι παίρνουν τους δύο και αφήνουν τους άλλους δύο.
ή παίρνουν τους τρεις και αφήνουν τον ένα. Ή παίρνουν τον ένα και αφήνουν τους τρεις. Σε ένα σπίτι υπάρχει μια οικογένεια με 5 άτομα, τους 2 γονείς και τα 3 παιδιά. Και εκεί θα γίνει διαχωρισμός. Εάν υπάρχει σε αυτό το σπίτι ένας καλός, αυτόν μόνον θα παραλάβουν οι άγγελοι. Όλα αυτά γίνονται την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το τονίζουμε αυτό διότι οι αιρετικοί τα τοποθετούν σε προηγούμενο χρόνο. Στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά, που γίνεται λόγος για την ημέρα του Υιού του Ανθρώπου, περιγράφεται καθαρά ότι κατά αυτήν την ημέρα θα γίνει η επιλογή. «Σας λέγω», ομιλεί ο Χριστός, «ότι τη νύχτα εκείνη θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι και ο ένας θα παραληφθεί και ο άλλος θα αφαιθεί. Δύο γυναίκες θα αλέτουν μαζί. Την μία θα την παραλάβουν, την άλλη θα την αφήσουν. Δύο θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας θα παραληφθεί, ο άλλος θα αφαιθεί». Λουκάς 2:34-36. Οι άγγελοι θα αρπάζουν τους εκλεκτούς και αυτό θα γίνει μία φορά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Στο 17ο κεφάλαιο του Λουκά αυτό φαίνεται ολοκάθαρα. Λίγους στίχους πιο πάνω τονίζεται ότι αυτά γίνονται όταν θα εμφανιστεί γεμάτος αστραφτερή δόξα ο Χριστός. Ως περί αστραπή, αστράπτουσα εκ της υπουρανών εις την υπουρανών λάμπη, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Λουκάς 2:24. Οι άγγελοι θα συγκεντρώσουν όλους τους εκλεπτούς. Συγχρόνως θα αναστηθούν και όλοι οι νεκροί. Όλοι οι εκλεκτοί συγκεντρωμένοι από τους αγγέλους και όλοι οι δίκαιοι από αυτούς που θα αναστηθούν θα αποτελέσουν ένα σύνολο αναρρύθμιτων ανθρώπων τους οποίους στη συνέχεια θα παραλάβουν νεφέλες και θα τους οδηγήσουν προς τον ουρανό για να προϋπαντήσουν τον Κύριο ο οποίος έρχεται πάνω στις νεφέλες. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Οι άγγελοι συγκεντρώνουν και οι νεφέλες αρπάζουν. Όλα αυτά γίνονται όταν ηχούν οι σάλπιγγες της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτές τις σάλπιγγες μπορούμε να τις ονομάσουμε και σάλπιγγες της Αναστάσεως. Στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι μόλις ακουστεί η θεϊκή σάλπιγγα, θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, ενώ οι άγγελοι με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, Ματθαίος K31, θα συγκεντρώνουν τους εκλεκτούς που θα ζουν επάνω στη γη, συγχρόνως αυτή η σάλπιγγα θα σημαίνει την ανάσταση όλων των νεκρών. Το λέγει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. «Σαλπίσει και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Α Κορινθίους 2:52. «Θα ηχήσει η σάλπιγγα και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν. Θα έχουν άφθαρτο σώμα και συγχρόνως θα αλλαγεί και θα γίνει άφθαρτο και το σώμα όλων των ζωντανών. Εκείνη την ημέρα νικά θεωριστικά ο θάνατος και η φθορά. Και όλα γίνονται υπό τον οίκον της σάλπιγγος της Δευτέρας Παρουσίας». Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, ο Απόστολος Παύλος δίνει και μερικές λεπτομέρειες. Λέγει ότι καθώς θα ηχήσει η σάλπιγγα, την ονομάζει σάλπιγγα Θεού, και καθώς θα ανασταίνονται οι νεκροί, οι άνθρωποι που πέθαναν με πίστη και αποσύρση το Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Δηλαδή, ας πούμε, είναι να μπουν σε ένα μεγάλο χώρο κάποιοι άνθρωποι, μπαίνουν όλοι, αλλά ορισμένοι έχουν σειρά προτεραιότητος. Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16. «Ο Κύριος εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Μόλις ηχεί η σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας, ο Κύριος κατεβαίνει από τον ουρανό. Οι νεκροί ανασταίνονται με πρώτους στη σειρά τους πιστούς. Και όπως τονίζεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, K31, υπό τους ήχους αυτής της σάλπιγγος συγκεντρώνονται από τους αγγέλους όλοι οι εκλεκτοί της γης. Όπως ερμηνεύει και ο μεγάλος και ανεπανάληπτος διδάσκαλος και εξηγητής της Αγίας Γραφής, ο Ιερός Χρυσόστομος, οι άγγελοι συγκεντρώνουν
και οι νεφέλες αρπάζουν. Όλα αυτά κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όλα αυτά όταν ηχήσει η σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτή τη σάλπιγγα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου την ονομάζει σάλπιγγα φωνής μεγάλης, ΚΔ 31. Η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή την ονομάζει σάλπιγγα Θεού, ΔΕΛΤΑ 16. Η Α προς Κορινθίους επιστολή την ονομάζει εσχάτην σάλπιγγα, δηλαδή τελευταία σάλπιγγα, ΙΕ 52. Όταν θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα, την ίδια στιγμή ακαριέως, σε μια ματιά, όσο κάνει να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο, εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, άφθαρτοι. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί αγερθίσονται άφθαρτοι. Με αυτήν τη σάλπιγγα, όπως τονίζεται στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, γίνεται η μεγάλη νίκη. Νικημένη είναι ο θάνατος και η φθορά. Το φαρμακερό κεντρί του θανάτου εξαφανίζεται. Η δύναμη του Άδη να νικά χάνεται. Πού σου Άδη το νίκος? Υπό τους ήχους αυτής της σάλπιγγος, οι νεφέλες αρπάζουν όλους τους δικαίους που συγκέντρωσαν οι άγγελοι από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και όλους τους εκλεκτούς από τους αναστημένους. Το σύνολο αυτών αποτελεί την Εκκλησία του Θεού και οι νεφέλες τους αρπάζουν και γίνεται η προϋπάντηση του Κυρίου στον ουρανό. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η αρπαγή της Εκκλησίας. Όσα λένε οι πεντηκοστιανοί για την αρπαγή είναι λανθασμένα. Αυτοί λένε ότι η αρπαγή θα γίνει πολύ πολύ νωρίτερα, πριν από μια μεγάλη χρονική περίοδο που την ονομάζουν Χιλιετή Βασιλεία. Εμείς δεν δεχόμαστε Χιλιετή Βασιλεία, δεν δεχόμαστε τέτοιο δόγμα. Επαναλαμβάνω, ισχυρίζονται οι πεντηκοστιανοί ότι η αρπαγή θα γίνει πριν από τη Χιλιετή Βασιλεία και πριν από τον ερχομό του Αντιχρίστου. Μάλιστα λένε ότι δεν πρέπει οι εκλεκτοί χριστιανοί να βρίσκονται στη γη όταν θα έλθει ο Αντίχριστος. Πριν λοιπόν από την Χιλιετή, πριν από ένα πυρηνικό πόλεμο που θα κάνει ο Αντίχριστος, έτσι λένε, πριν από τον ερχομό του Αντιχρίστου, λένε θα γίνει η αρπαγή. Θα χρησιμοποιήσω μια εικόνα με βάση την αλφάβητο. Εμείς λέμε ότι στο ωμέγα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, διότι στο ωμέγα θα ηχήσει η σάλπιγγα του Θεού. Αυτοί λένε στο ρο. Εάν η θεωρία τους ήταν σωστή, τότε θα προσαρμόζονταν άριστα προς αυτήν τα διάφορα χωρία της γραφής. Αυτό όμως δεν γίνεται. Τους έρχονται ανάποδα τα γεωγραφικά εδάφια. Τόσο ανάποδα που αναγκάζονται μέσα σε ένα στίχο να παραλείπουν τις μισές λέξεις για να μην φαίνεται αστήριχτη η άποψή τους. Α Θεσσαλονικής Δέλτα 17. Αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε, πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Οι πεντηκοστιανοί όταν αντικρίζουν τη φράση «και έτσι πάντα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο» νιώθουν ότι ό,τι νιώθει ο Ταύρος όταν βλέπει κόκκινο πανί. Ακούστε πώς θα το ήθελαν το χωρίο. «Θα αρπαχθούμε με νεφέλες σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και έτσι 7 έτη θα είμαστε μαζί με τον Κύριο». Αλλά ο Απόστολος δεν λέει 7 έτη, αλλά πάντοτε. Ο λόγος του συμφωνεί με τη δική μας άποψη. Γίνεται υπό τους ήχους της εσχάτης σάλπιγγος η συγκέντρωση των δικαίων. Οι άγγελοι συγκεντρώνουν, οι νεφέλες αρπάζουν και οι εκλεκτοί ζουν πια αιώνια παντοτινά με τον Κύριο, απολαμβάνοντας την παραδεισένια θεϊκή δόξα που εκπέμπεται από το πρόσωπό του. Οι αιρετικοί λένε, αρπάζεται η Εκκλησία, παραμένει 7 χρόνια στο μεσουράνημα, κατόπιν κατεβαίνει κάτω στη γη κλπ. Κλπ. Χιλιόχρονη βασιλεία κλπ. Δηλαδή διαστρεβλώνουν πλήρως τον λόγο του Θεού. Είναι διαστρεβλωτές. Υπάρχει μία εσχάτη σάλπιγγα, μία ανάσταση των νεκρών, ένας διαχωρισμός, μία κρίση, μία αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα γίνονται την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, την τελευταία δηλαδή ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας. Το ένα το απλούν, για τους αιρετικούς γίνεται πολλαπλούν.
Οι πλάνοι θολώνουν τα μάτια τους και βλέπουν το ένα γεγονός τριπλό και τετραπλό. Για αυτούς υπάρχουν περισσότερες παρουσίες του Χριστού, περισσότερες αναστάσεις, περισσότερες κρίσεις. Τον καθαρό λόγο της Γραφής τον κάνουν θολό και μπερδεμένο. Τα γεγονότα που θα συμβούν την ίδια ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, τα διασπούν σε επιμέρους γεγονότα που τα τοποθετούν σε διαφορετικούς χρόνους. Σε καμία άλλη αίρεση δεν υπάρχει τέτοιο μπερδεμένο εσχατολογικό διάγραμμα όσο στην Πεντηκοστιανή αίρεση. Ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσουμε κάθε καλοπροαίρετο ακροατή να κατανοήσει το σωστό διάγραμμα των εσχατολογικών γεγονότων. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια του Θεού πρέπει να νικήσει την πλάνη αυτών των ανθρώπων που κοιτάνε να γεμίσουν τα μυαλά των χριστιανών με θολούρα. Η δύναμη υπάρχει στην αλήθεια. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ραδιόφωνο που μένει ανοιχτό. Σε κάποιο σημείο της ομιλίας αναφέραμε μία παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου σχετική με την τύχη των εκλεκτών που θα συλλεγούν από τους αγγέλους και θα αρπαγούν από τις μεθέλες. Αυτός ο λόγος του Χριστορήμονος συναντάται στην 76η ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Παρουσιάζουμε όλη την περικοπή και οτιδήποτε δι' αγγέλων αυτούς καλεί ή ούτω φανερός έρχεται, τιμών αυτούς και ταύτη. Ο δε Παύλος ότι αρπαγίσονται εν μεθέλες, είπε δε και τούτο ότε περί Αναστάσεως διελέγετο, αυτός γαρφησίν ο Κύριος, καταβίσεται απ' ουρανού εν κελεύσματι εν φωνή αρχαγγέλου, ώστε αναστάντας μεν συλλέξουσιν άγγελοι, συλλεγέντας δε αρπάζουσιν εν μεθέλες. Μεταφράζουμε. Και γιατί ο Κύριος λοιπόν καλεί με αγγέλους τους εκλεκτούς αφού έρχεται τόσο φανερά? Αυτό το κάνει για να τους θυμίσει, αλλά ο Παύλος γράφει ότι θα αρπαγούν με νεφέλες. Αυτό το είπε όταν ομιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών. Λέγει δηλαδή ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, ώστε λοιπόν αφού αναστηθούν οι εκλεκτοί, θα τους συγκεντρώσουν οι άγγελοι και αφού συγκεντρωθούν θα τους αρπάξουν οι νεφέλες. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο και όλους τους Ορθοδόξους ερμηνευτές, αυτά που αναφέρονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο K30-31-40-41 και εκείνα που έχουν γραφεί στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή Δ16-18 αφορούν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που είναι και η ημέρα της Αναστάσεως όλων των νεκρών και η ημέρα της Παγκοσμίου Κρίσεως. Οι Ορθόδοξοι δεν διασπούν αυτά τα γεγονότα, δεν τα τοποθετούν σε διαφορετικούς χρόνους.
δεν δέχονται ότι έρχεται μία φορά ο Κύριος και αρπάζει μερικούς και τους ανεβάζει στον ουρανό και ότι μετά από 7 χρόνια κατεβαίνει και στείλει θρόνο στα αεροσόλυμα για 1000 χρόνια και κατόπιν ανεβαίνει στον ουρανό και πάλι κατεβαίνει για να κάνει γενική κρίση. Αυτά είναι παραμύθια των Πεντηκοστιανών και των άλλων αιρετικών. Η ένδοξος παρουσία του Θεού συνοδεύεται από θεϊκή σάλπιγγα. Αυτό συνέβη και στο όρο Σινά. Φωνή της σάλπιγγος ήχη μέγα, εγίνοντο δε φωνέ της σάλπιγγος προβαίνουσε ισχυρότερες φόδρας. Άλλη ένδοξος εμφάνιση του Θεού θα είναι την Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα ηχήσει το πρόσταγμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Η πρώτη παρουσία του Κυρίου δεν ήταν ένδοξος, αλλά ταπεινή και αφανής. Δεν είχε μεγαλοπρεπείς αλπίσματα από την σάλπιγγα του Θεού. Η Δευτέρα όμως παρουσία είναι γεμάτη μεγαλοπρέπεια, δονείται από τους ήχους της θεϊκής σάλπιγγος. Κατά τον Ιερόν Χριστόστομο τα σαλπίσματα αυτά είναι για να μας ξυπνήσουν, να μας σηκώσουν όρθιους, να μας φέρουν αγαλίαση, να τονίσουν το εκπληκτικό γεγονός, να φέρουν πόνο σε όσους δεν τα αρπαγούν για προϋπάντηση του Κυρίου. Πριν εμφανιστεί ο Κύριος και πριν ηχήσει η σάλπιγγα της Δευτέρας Παρουσίας του, θα έχουν εκπληρωθεί όλες οι προφητείες όλων των προφητών. Οι τελευταίες προφητείες θα είναι για την συγκέντρωση των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη, για τα προβλήματα και τη θλίψη που θα δημιουργήσει στον κόσμο ο ερχομός του Αντιχρίστου, για την δράση των προφητών Ηλία και Ενόχ, για την επιστροφή των Ιουδαίων στον Χριστιανισμό. Μέχρι και την εκπλήρωση της τελευταίας προφητείας, ο Ιησούς Χριστός θα παραμένει στον ουρανό. Δεν θα ανεβοκατεβαίνει όπως το θέλουν οι Πεντηκοστιανοί. Έτσι διδάσκει η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος τι είπε στους Ισραηλίτες που είχαν συγκεντρωθεί στη στοά του Σολομώντος, στον Ιουδαϊκό ναό, μετά το θαύμα της θεραπείας του χολού, είπε κάτι που δεν συμφωνεί καθόλου με το εσκατολογικό διάγραμμα των Πεντηκοστιανών. Είπε ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό και ο ουρανός θα τον κρατεί κοντά του μέχρι που να εκπληρωθούν όλα όσα προφητεύτηκαν ανά τους αιώνες από τους Αγίους Προφήτες. «Ον Ιησούν δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάθεως πάντων ον ελάλησιν ο Θεός δια στόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνους». Πράξεις γάμα 21. Μεταφράζουμε. Αυτός, ο Χριστός, είναι καθορισμένο να μείνει στον ουρανό ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Αγίων προφητών του από πολύ παλαιά. Μόλις εκπληρωθεί και η τελευταία προφητεία, τότε θα κατεβεί ο Χριστός. Μία φορά θα κατεβεί. Και με τη φωνή του και την θεϊκή σάλπιγγα θα αναστήσει τους νεκρούς. Με τους αγγέλους του θα συγκεντρώσει τους δικαίους και με τις θεϊκές νεφέλες θα τους βλέπει να αρπάζονται και να τον προϋπαντούν στον αέρα και να ενώνονται αιωνίως με την δόξα του σαν σε αιώνιο πνευματικό γάμο. Ας μη μας παραπλανούν λοιπόν οι Πεντηκοστιανοί με τις μυθώδεις διδασκαλίες τους για ανεβοκατεβάσματα του Χριστού, για πολλές αναστάσεις και πολλές κρίσεις. Και ας μη ξεχνούμε το χωρίο Πράξεις Γάμα 21 που τόσο μυθούν οι αιρετικοί που λέει ότι μια φορά θα κατεβεί ο Χριστός. Ας μην ακούμε τους αιρετικούς. Αυτοί διαστρεβλώνουν τις αλήθειες της Βίβλου. Είναι τυφλοί οδηγοί. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Αντώνη Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε. Όλοι συγκροτήσαμε την ψυχής επιστήμη και το Θείο Πνεύμανι συμβία σκεψάμενη το μακάριο. Ορθοδοξία και κακοδοξία. Συμβαρό της εκεί πατέρες που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα
που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλη Γούβαλης.